Σελίδα 194, άσκηση 16, σχολικό, και ξεκινάει ως εξής. Έχει ένα κεκλειμένο επίπεδο, το οποίο είναι κάπως έτσι. Και το κεκλειμένο επίπεδο σου λέει ότι έχει... Μπράβο. Δεν δίνει τη γωνία, αλλά δίνει το ημίτονο και το συνημίτονο. Το ημίτονο της γωνίας είναι 0,6 και το συνημίτονο 0,8. Άρα το ημίτονο είναι 0,6 και το συνημίτονο της γωνίας είναι 0,8. Ωραιότατα. Λοιπόν, πάνω τώρα στο κεκλειμένο αυτό επίπεδο υπάρχει ένα κουτί, υπάρχει ένα αντικείμενο, το οποίο παρεπιπτόντως ήταν κάπου εδώ κάτω ακίνητο. Άρα στη θέση, ας το ονομάσω α εγώ αυτή τη θέση, ας το ονομάσω α αυτή τη θέση. Λοιπόν, ξεκίνησε από ακίνητο, το V0 είναι 0, και άρχισε να κινείται με την επίδραση μιας δύναμης η οποία είναι οριζόντια, είναι έτσι. Σας προετοιμάζω ψυχολογικά ότι αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή στην ανάλυση. Έτσι. Η δύναμη F είναι οριζόντια. Και η δύναμη αυτή την έχει δώσει κιόλας, ας το γράψω εδώ από κάτω, ότι είναι 100 Newton. Και κάνει την εξής ερώτηση η άσκηση. Εάν υποθέσουμε ότι το αντικείμενο μετακινηθεί πάνω στο κεκλειμένο επίπεδο κατά κάποια απόσταση, ας πούμε ότι μετακινείται αυτήν εδώ την απόσταση, η οποία απόσταση είναι, με βάση την άσκηση, 5 μέτρα. Άρα αυτό το χ είναι 5 μέτρα. Ρωτάει να του βρείτε στη θέση β πόση ταχύτητα έχει. Αυτό είναι και το μόνο ερώτημα της άσκησης. Βρείτε μου πόσο είναι το ββ. Πόση είναι η ταχύτητα που θα έχει πιάσει το σώμα εάν έχει μετακινηθεί 5 μέτρα πάνω στο κεκλειμένο επίπεδο. Παρεπιπτόντως, σας λέει ότι το δάπεδο έχει και τριβή, με συντελεστή τριβή σωλήσεις 0,4. Okay. Λοιπόν, θέλω να ρωτάω και να μου απαντάτε. Λοιπόν, μπορείς να μου πεις, ας ξεκινήσουμε τον Γιάννη. Λοιπόν, Γιάννη, μπορείς να μου πεις ποιες άλλες δυνάμεις εκτός από αυτή τη δύναμη F την οριζόντια δέχεται το αντικείμενο. Ωραία. Έχω βάλει το βάρος προς τα κάτω. Λοιπόν, πολύ σωστά. Άρα, καταρχήν υπάρχει βαρύτητα, η οποία είναι έτσι, W, η οποία παρεπιπτόντως θα τη γράψω επί τόπου, είναι μη επί J, και επειδή τη μάζα την έχει δώσει 5 κιλά, αυτό κάνει 5, 10, 50, 50 νιούτον. Εντάξει. Το W βγαίνει 50 νιούτον. Ωραία. Πες, Γιάννη, άλλη. Μετά έχω βάλει κάθετα στο κεκλειμένο την Ι. Κάθετα, λοιπόν, στο κεκλειμένο είναι η Ι. Μετά έχω βάλει την τριβή ολίσθησης στα αριστερά. Λοιπόν, και κάπου εδώ κάτω είναι και η τριβή ολίσθησης και είναι προς τα πίσω. Για ποιο λόγο? Γιατί το σώμα πάει πάνω. Άρα η τριβή ολίσθησης είναι πίσω. Λοιπόν, κλείσε μικρόφωνο, πάμε στον Νίκο. Λοιπόν, Νίκο, είσαι μαζί? Ναι. Ωραίοτητα. Λοιπόν, είναι προφανές, Νίκο, και αφορά όλους σας, όχι μόνο τον Νίκο, ότι οι δύο άξονες που με ενδιαφέρουν είναι αυτός, που είναι ο άξονας ψ τον ως ψ, ας τον κάνω λίγο έτσι, και είναι και φυσικά ο άξονας της κίνησης, αυτός. Οπότε, Νίκο, μπορείς να μου πεις επί τόπου ποιες δυνάμεις θέλουν ανάλυση? Η F. Mm-hmm. Και το βάρος. Ωραία. Η F, παρεπιπτόντως, αυτή η γωνία είναι η γωνία θήτα του κεκλειμένου, σίγουρα, γιατί είναι, έχουν τις πλευρές τους παράλληλες. Οπότε η F θα αναλυθεί σε μία δύναμη έτσι, που είναι η FH, και μία δύναμη κάπως έτσι, που είναι η FC. Λοιπόν, να τις βρούμε λίγο, Νικό. Mm-hmm. Ωραία. Πες μου, πόσο είναι Ωραία. Η FH? Η FH είναι 100 επί συνημίτωνο του θ. Τέλεια. Λοιπόν, κάτσε να το γράψω εγώ λίγο παρακάτω. Λοιπόν, άρα η FH είναι F επί το συνημίτωνο της γωνίας, γιατί ακουμπάει πάνω στη γωνία, οπότε θα πάει 100 επί 0,8. Άρα 80 νιούτον. Και η FC πόσο θα είναι, Νίκο? 60 νιούτον. Άψογος. Λοιπόν, θα είναι F επί το ημίτωρο της γωνίας θήτα, άρα 100 επί 0,6, δηλαδή 60 νιούτον. Λοιπόν,
Ωραία, κλείσε μου μικρόφωνο, πάμε στον Πέτρο. Λοιπόν, Πέτρο, υπάρχει η βαρύτητα προς τα κάτω που είναι το W και είναι τα περίφημα 50 Newton που υπάρχουν εκεί. Ναι. Ωραία. Φαντάζομαι ότι και αυτή πρέπει να αναλυθεί σε δύο συνιστώσεις. Ξέρω ότι τώρα αυτό που κάνω για μένα είναι βοηθητικό γιατί έχω πάρα πολλά χρώματα. Για εσάς θέλει λίγο προσοχή, γιατί προφανώς πρέπει να κάνετε διάφορα κόλπα ώστε να ξεχωρίσουν οι δυνάμεις, γιατί είναι πολλές. Και προφανώς εδώ είναι το W χ και εδώ, από εδώ μέχρι εδώ κάτω, είναι το W ψ. Πατήθηκε η κόκκινη, οπότε ας την ξαναβάλω την κόκκινη για να φαίνεται η FC ότι ήταν κάπου εδώ, έτσι. Η FC. Η γωνία αυτή που έχει τις πλευρές W και WC είναι κάθετη πάνω στη λευκή, οπότε η γωνία θ μεταφέρεται εδώ μέσα. Άρα η γωνία θ είναι εδώ. Αυτό είναι το θ. Συμφωνείς? Όπως ήταν προηγουμένως εδώ πάνω. Λοιπόν, πες μου τώρα, Πέτρο, να υπολογίσουμε λίγο την WH και την WC. Λοιπόν, WH. Άρα, είσαμε W επί μη τον θ. Οκ. Είσαμε WH. Πόσο είναι το W? Ναι, το W είναι 50. Άρα 50 επί 0,6. Τέλεια. Και αυτό κάνει 5x30, 30 newton. Ωραία. Ωραία, πες λίγο και το WC. Ίσα, ναι, W επί συνειμή των θήτα. Ωραιότατα. W 50 επί 0,8. Και αυτό κάνει 40 newton. Εδώ, 40, ναι. Ωραία. Άρα, κλείσουμε και στο μικρόφωνο για να το προχωρήσουμε. Άρα, πήραμε την F. Ξέρω ότι έχει γίνει τη κακομοίρα εδώ μέσα με τα βελάκια. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Η άσκηση θέλει λίγο προσοχή απλώς. Έτσι, θέλει ένα καλό σχήμα. Λοιπόν, έγινε λίγο τη κακομοίρα με τα βελάκια. Η F αναλύθηκε σε FH και FC. Η W αναλύθηκε σε WH και WC. Εντάξει, νη τριβείο λύσης δεν θα τα πειράξω. Λοιπόν, τώρα είναι προφανές ότι. Προφανές δεν είναι βασικά. Αλλά πρέπει να το ξέρετε. Είτε πάτε από θουμουκουέ, είτε πάτε από δυνάμεις και στις δύο περιπτώσεις χρειάζεται να βρείτε την τριβή. Καλό είναι να το κάνετε από πριν αυτό όπως έχουμε πει, να τη βρίσκετε την τριβή. Οπότε αυτό που θα κάνουμε θα είναι το αυτονόητο. Θα κάνουμε το σίγμα των FC που κάνει 0 για να βρούμε την αντίδραση, έτσι ώστε μετά να βρούμε την τριβή ολίσης. Λοιπόν, Θάνια, είσαι μαζί μου? Ναι. Ωραία, λοιπόν. Το σχήμα είναι αυτό. Ναι. Οπότε πες μου λίγο αν μπορείς ποιες δυνάμεις καταρχήν στον κατακόρυφο άξονα, στον άξονα ψ. Ωραία, είναι η νη. Okay. Είναι η FC και η WC. Ωραία. Η νη δείχνει πάνω και οι άλλες δύο δείχνουν πίσω. Ναι. Οπότε τι να γράψω για σίγμα τον FC? Είναι νη. Λιν WC συν FC. Ωραία. Είναι νη πλην WC συν FC, αλλά αν μου το κάνεις έτσι, αν μου το πεις έτσι, Θάνια, προφανώς εδώ θέλει παρένθεση. Γιατί οι άλλες δύο πρέπει να προσθεθούν μεταξύ τους. Ναι. Έτσι, ναι. Αλλιώς πρέπει να βάλουμε πλην-πλην. Οκ, okay, οπότε Θάνια, για να το προχωρήσουμε λίγο ακόμα, νη ίσον, πόσο έχουμε βρει το WC? 40. Ωραιότατα, άρα 40, συν και το FC πόσο είναι, 60. 60, ναι. Ωραία. Οπότε, πόσο θα βγει 100. Ωραία. Οπότε, να βρούμε και λίγο και την τριβή. Ναι. Ωραία. Νίσον, λοιπόν, 100 newton και να πάμε να βρούμε και την τριβή. Λοιπόν, η τριβή πόσο είναι? Είναι ταφ ίσον μη επί μη. Τέλεια. Λοιπόν, ο συντελεστής τριβής, δεν το θυμάμαι. Κάτω το δούμε. 0,4. Άρα, 0,4 επί... Ωραία. Άρα η τριβή 40 newton. Λοιπόν, οπότε κλείσουμε και στο μικρόφωνο για να το προχωράμε. Άρα, αυτό, και το λέω για όλους σας, αλλά προηγουμένως είχε μία, ας πούμε, σκέψη ο Γιάννης και άρα το επισημαίνω για όλους και για το Γιάννη. Αυτή η άσκηση μπορεί να λυθεί με δύο διαφορετικούς τρόπους για να βρείτε το βεβίτα. Με πολλούς τρόπους, αλλά τέλος πάντων δύο είναι οι βασικοί τρόποι. Που είναι παρόμοιοι, αλλά
Εσείς τους μαθαίνετε τους διαφορετικούς τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι να πάρετε το σίγμα των ευχή, ίσον μη επί α, να βρείτε την επιτάχυνση και μετά να λύσετε τις εξώσεις που ξέρετε κίνησης. Ο άλλος τρόπος είναι να κάνετε το θου μου κουέ. Τώρα, επειδή είναι συγκεκριμένη, είναι η άσκηση αυτή σε συγκεκριμένη παράγραφο, θα κάνουμε το θου μου κουέ. Θα εφαρμόσουμε το θου μου κουέ από το α στο β. Είτε το θου μου κουέ κάνεις, είτε τις δυνάμεις κάνεις, και στις δύο περιπτώσεις πρέπει οπωσδήποτε να βρεις την τριβή. Εκτός αν δεν έχει, έτσι. Γιατί μετά θα μπλεχτείς. Λοιπόν, οπότε τώρα Νεφέλη θα πάμε για το δύσκολο της υπόθεσης να κάνουμε το θου μου κουέ. Αντέχεις? Έλεος, εμένα βρήκατε. Λοιπόν. Ωραία, καταρχήν θα το γράψω. W ολικό ίσον. Είμαστε σύμφωνοι? Ναι. Ωραίο. Λοιπόν, Νεφέλη, ποιες δυνάμεις από αυτές που βλέπεις εδώ, ναι, από το μικρό αυτό χάος δυνάμεων, είναι αυτές που παράγουν έργο? Λοιπόν, σίγουρα το τα. Σίγουρα η τριβή, πολύ σωστά. Τώρα, η ΕΕΦ. Η ΕΕΦ σίγουρα, γιατί έχει μία συνιστόσα που είναι η ευχή. Η εύψη, ναι, δεν παράγει έργο γιατί είναι κάθετη, αλλά η εύ σίγουρα θα παράγει έργο γιατί έχει τη συνιστόσα στην ευχή, θετικό έργο μάλιστα. Μισά, έχω πει τα F. Α, μήπως είναι τα W. Ωραία. Άρα, αυτές οι δυνάμεις είναι οι δυνάμεις που έχουν έργο. Αυτές που δεν έχουν έργο είναι όσες δρούν κάθετα. Άρα, η νη, η εύψη και η WP δεν παράγουν έργο. Αυτές οι τρεις. Οι άλλες όμως παράγουν. Άρα, στο W υλικό πρέπει να βάλω, για να είμαι τυπικός καταρχήν, ότι έχουμε το έργο της F, το έργο της τριβής και το έργο της βαρύτητας. W βαρύτητας. Ίσον. Ένα δεύτερο. Επί μη επί δε τετράγωνο. Το βεβίτα, το πάνω. Ναι. Πλην. Και πόση κινητική ενέργεια έχω στην αρχή? 0. Ωραία. Άρα αυτό μηδενίζεται. Πλην 0. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Κλείσε μου μικρόφωνο, πάμε κύκλος. Πάμε στο Γιάννη πάλι. Από αυτές λοιπόν τις δυνάμεις που βλέπεις, χρειαζόμαστε την ευχή. Μπράβο. Άρα πόσο έργο έχει η F? Ευχή επί δέλτα χ. Ή αλλιώς ευχή επί χ, επειδή η άσκηση το έχει ονομάσει το δέλτα χ, το έχει πει χ, αν δεις εδώ. Ναι. Εντάξει, οπότε θα το γράψω ευχή επί χ. Θετικό έργο ή αρνητικό? Θετικό. Μπράβο, γιατί πάει πάνω το σώμα, άρα θετικό έργο. Ωραία. Ποια άλλη δύναμη, Γιάννη, έχει έργο? Είπαμε. Η τριβή, δεν είπαμε. Ναι. Ωραία. Τι έργο έχει η τριβή? Πάλι με την ίδια λογική. Άρα W ισούται TAF ή H. Πολύ ωραία. Μόνο που τι πρέπει να βάλω εδώ μπροστά? Πλην. Πλην. Πάμε στη βαρύτητα και αυτή, Γιάννη. Και θα αναλάβει μετά άλλος. Πάει. Ωραία. Ωραία άσκηση. Γιατί ρε, σου είπα είναι δύσκολη. Σας είπα, αυτή η άσκηση είναι δύσκολη. Είναι μία. Το δύσκολο πρώτα απ' όλα είναι το σχήμα. Γιατί και μου το που το βλέπεις, πιάνει εμετός. Γιατί έχει 15.000 εδώ πέρα βελάκια. Το καταλαβαίνω. Έχω κάνει χάλια. Θα το βγάλω φωτογραφία μετά. Θα το σας το στείλω. Εντάξει, οπότε μην έχετε άγχος από το σχήμα. Αυτή η άσκηση, Γιάννη, είναι για να τη λύσει ξανά κάποιος μόνος στο σπίτι μετά. Ναι. Εντάξει, δεν είναι τώρα για να την κάνουμε επί τόπου on the fly που λένε. Λοιπόν, ωραία. Άρα πάμε και στο βάρος. Ναι. Ωραία, πάλι με την ίδια λογική. Αναλύεται, ναι. Θα βάλουμε αντί για FWH. Μπράβο. Άρα τι θα βάλω? Τώρα αυτό θα είναι από πρόσημο συν. Σκέψου. Όχι πλην. Πλην, γιατί το σώμα πάει πάνω, ενώ το έργο του βάρους είναι πίσω. Άρα αυτό είναι πλην. Πλην WH. Επί χ. Ίσον ένα δεύτερο μη βεβίτα τετραγώνο. Άρα έχουμε. Κλείσε μία μικρόφωνο για να πάμε παρακάτω. Άρα, γράφοντας λοιπόν το θουμουκουέ, W υλικό ίσον κάπα τελικό πλην κάπα αρχικό, μετά πρέπει να γράψεις τις δυνάμεις που παράγουν έργο, που έχουν έργο πιο σωστά. Άμα θες τις γράφεις όλες. Απλά δεν υπάρχει λόγος να τις βάλεις όλες. Γιατί κάποιες από αυτές δεν έχουν έργο. Ας πούμε, η νη δεν έχει έργο, γιατί να τη βάλω?
στην αρχή τουλάχιστον που θέλω να είμαι τυπικός, μπορεί και να τη βάλω. Οπότε έχω το έργο της F, το έργο της τριβής και το έργο της βαρύτητας. Το έργο της F θα είναι προφανώς FH επί H, γιατί είναι η δύναμη FH επί τη μετατόπιση. Είναι μια σταθερή δύναμη η F, οπότε έχω κανονικά τον τύπο FH επί H, με θετικό έργο. Όταν η τριβή ολίσθησης και το WH έχουν αρνητικό έργο, άρα πλην τα αφολίσεις επί H, πλην WH επί H, ίσον την κινητική ενέργεια που έχει πάνω. Λοιπόν, Νίκο, να κάνουμε μια αντικατάσταση. Ναι. Ωραίοτα. Λοιπόν, ωραία. Ποια είναι η FH, την έχουμε βρει πουθενά. Η FH είναι 80. Άρα, 80 επί... 5. Αχα, πλην... Μείον, μισού το... 40. Μπράβο, σε διακόπτω. Αυτός ήταν και ο λόγος και απευθύνομαι σε όλους, έτσι. Αυτός ήταν και ο λόγος που καθίσαμε προηγουμένως και βρήκαμε την τριβή ολίσσης. Ώστε να μην χρειαστεί να το κάνετε τώρα. Γι' αυτό έπρεπε να έχει γίνει αυτό πριν. Είτε κάνεις ασκήσεις με το θούμου κουέ, είτε τις κάνεις με τη σίγμα τον έφη ή το οτιδήποτε, την τριβή πρέπει να τη βρεις. Γιατί τώρα το μόνο που έκανε ο Νίκος είναι να διαβάσει ένα νούμερο, που είναι πάρα πολύ εύκολο, δηλαδή τον αριθμό 40. Γι' αυτό πρέπει να το κάνετε με αυτή τη σειρά. Ωραία, λοιπόν, επί 5. Ναι, μείον το WH είναι 30 επί 5. Ωραίος. Ίσον ένα δεύτερο. Λοιπόν, η μάζα παρεμπιπτόντως ήταν 5. Και αυτό είναι που ψάχνω, το βεβίτα τετράγωνο. Λοιπόν, 400 πλην 200 πλην 150 ίσον 2,5 βεβίτα τετράγωνο. 400 μείον 200 κάνει 200, μείον 150 κάνει 50. Άρα 50 ίσον 2,5 βεβίτα τετράγωνο. Και έτσι το βεβίτα τετράγωνο θα βγει 50 δια 2,5, αυτό κάνει σαν να λέμε επί 2 πάνω και κάτω είναι 100 δια 5 και κάνει 20. Αν δεν κάνω λάθος, 2, 4, 2, 5, 16, σωστό είναι. Και έτσι το βεβίτα είναι η τετραγωνική ρίζα του 20. Και επειδή το 20 γράφεται 4 επί 5, αυτό γράφεται 2 ρίζα 5, μέτρα ένα σεκόντ.